Το θέμα του εξορκισμού, επαναλαμβάνω, αλλάξτε κανάλι. Άμα έχετε παιδιά μικρά και δεν θέλετε και δεν αντέχετε να το δείτε, αλλάξτε κανάλι. Οφείλω να προειδοποιήσω, γιατί ο Νικόλαος Παντοπίου ταξίδεψε μέχρι την Πελοπόννησο, βρήκε τον Παπασάβα Αχιλλέος, ο οποίος διενήργησε μπροστά του εξορκισμό. Και θα επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικώς μαζί με τον Νικόλα, μόλις τελειώσει τώρα το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε, για να μας πει ως αυτόπτης μάρτυρας, εκεί που γινόταν ο εξορκισμός, τα συναισθήματά του και τις εντυπώσεις του. Πάμε να το δούμε. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο όπου ο Κύπριος ιερέας Σάββας Αχιλλέος διάβαζε ευχές εξορκισμού σε πλήθος πιστών που είχαν πάει στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρέας, εκεί που για 49 ολόκληρα χρόνια ήταν εφημέριος ο γέροντας. Τα ερωτηματικά μας για τον εξορκισμό πολλά. Γι' αυτό και στο ταξίδι μας στην Ελλάδα θελήσαμε να πάρουμε απαντήσεις από τον πατέρα Σάββα. Όλοι οι ιερείς μπορούν, αλλά είπαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις προδιαγραφές. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχει η πίστης πρώτα, εάν δεν υπάρχει η αφιλαργυρία δεύτερο, αν δεν υπάρχει η καθαρότηση το βαθύ, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή. Και όταν κάνετε τον εξορκισμό, μετά το δαιμόνιο που πάει. Μετά το δαιμόνιο του λέγω, βρε κακούργε. Γιατί πειράζεσαι τα παιδιά του Θεού μου? Απάντησης. Τη δουλειά μου κάνω, λέει. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου σε εκείνον που σε έστειλε, όπως την κάνω εγώ στο αφεντικό μου. Σου βάζει τα δύο πόδια μέσα σε ένα παπούτσι που λέμε. Διότι εγώ, λέει, αγωνίζομαι, τη δουλειά μου κάνω, λέει. Βρε, γιατί πειράζεσαι τα παιδιά του Χριστού μου? Φίλε, πού να πάω? Ρε, δεν ξέρεις που θα πας δουλειά? Απάντησης. Ούτε τα σκουλίκια δεν ζουν εκεί μέσα, λέγει. Εσύ με στέλνεις εκεί, λέγει, να πάω. Και αλίμονό μου από τον αρχηγό μου όταν πάω, λέει. Τι θα μου κάνει? Είναι ομολογία δαιμόνων αυτά που λέω, Νίκο μου. Είναι ομολογία δαιμόνων. Δεν παραμείναμε όμως μέχρι εκεί. Ζητήσαμε από τον γέροντα αν μπορούσε να κάνει εξορκισμό μπροστά στην κάμερα της εκπομπής μας. Αποδέχεται. Τον ακολουθούμε σε ένα χωριό της Πάτρας. Εκεί μένει ο κύριος Θεόδωρος, ο οποίος καταλαμβάνεται από δαιμόνια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα όσα αντικρίζουμε μας συγκλονίζουν. Ως τον εχμελό των ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής ασθενών των ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος τροπεούχορε μεγάλο μάρτης Γεώργια, πρέσβευε Χριστό το Θεός ότι είναι τα ψυχά σημά. Τον ουρανίο στρατιών άρχισε στρατηγητής, όπου μείνει βάσιμ της η ανάξη, είναι τεσσές δεήσεις η τυχής, είτε ημάς σκέπετον περίγον της αήλυμαν τόξης. Φρουρούντας ημάς προσπίπτοντας εκτενών σκευόντας, τον κινδύνο τη τρόφα στα μέσα στα ξέρετε τον άνδη δυνατή. Ωραία, τράγω, τι καλά να μην στη διάβολε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, τη δουλειά μας κάθε. Εκάψαμε τραγούδι την Αυστραλία! Τραγούδι στην εξουσία μας! Όλα τα κάτι δικά μας είναι! Εμείς οι διάβολοι και γράμμα! Εμείς οι γράμμα σε όλα τα κάτι τραγούδι! Σιού το βασίλειο της γης! Εμείς οι γράμμα, ούτε πρόνοι της γης είναι δικά μας! Όλα τα κάτι είναι δικά μας! Εκάψαμε την Αυστραλία! Τραγούδι την Αυστραλία! Όλα τα κάτι μας! Όλα τα κάτι της γης! Από πλημμύρες! Εμείς τα κάνουμε αυτά! Οι δαίμονες! Θα φέρουμε το σεισμό τώρα.
νύχτα, όχι ένα! Που έγινε το τσουνάμι αυτό. Όχι, ναι, τραγώ. Το 2011, το 2012 θα γίνουν τραγώ τρομερές καλοφές. Θα γίνουν τρομερές ακόμα καλοφές. Τρομερές πλημμύρες! Τρομερές αστέλειες ακόμα και άλλες αστέλειες και θα πέσουν. Γιατί εδώ ακόμα θα γίνουν τρομερές καλοφές. Τραγώ, εγώ τρώξω, τραγώ. Εδώ τραγώ το πούς, είναι μεγάλη το μεγάλο. Θα μην το παλιά όλο αυτά για να τα φράξω. Θα είμαι τα τελευταία σας. Έρχεται κάτω ο μεγάλος, τραγώ. Ο μεγάλος σας! Όλα μου ωραίο, τραγώ. Έρχεται κάτω ο Θεός σας. Έρχεται κάτω ο Κριτής. Με τους αγγέλους, τραγώ. Με τους αγγέλους του! Έρχεται κάτω και μεγάλη σας. Έρχεται κάτω, τραγώ. Έρχεται κάτω ο Λαζαρέος! Κοιτάξτε, λέω. Δεξιά μας. Παναγία μου, παππούλη μου, Παναγία μου, Παναγία μου, λιτά μου, Παναγία. Κύριε Ιησού Χριστέ, παππούλη μου, με τάραξε. Κύριε Ιησού Χριστέ, αυτά τα πράγματα, μητρά μου, Παναγία. Με συμβάλλει στα βότα, παππούλη μου, με συμβάλλει στα βότα, πού να πάω, πού να πάω. Θα περάσει. Με συμβάλλει στα βότα. Πού να πάω. Πού να πάω, μπορώ. Πού να πάω, Παναγία. Λοιπόν, Νικόλας Παντομπίου, δημοσιογράφος της εκπομπής μας. Νικόλα μου, να σε ακούσουμε. Χαίρετε. Καλώς. Καταρχήν να πω ότι το ταξίδι μας ήταν πραγματική ευλογία αφού γνωρίσαμε τον Πάτερ Σάβα. Mm-hmm. Ένας, θα μπορούσαμε να πω, Άγιος Γέροντας. Δηλαδή με αυτά που μας έχει πει, 3 ώρες κράτησε η συνέντευξη. Είχαμε ακούσει πολλά, μας είπε πολλά. Ξεκαθάρισε τι είναι ο εξορκισμός, τα δαιμόνια. Και ακολούθως πήγαμε και σε ένα χωριό στην Πάτρα, αυτό που είδατε τώρα, να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο. Και τον κύριο Θεόδωρο μας είχε πει ότι καταβάλλεται από δαιμόνια χρόνια τώρα. Γιατί δεν του φεύγαν τα δαιμόνια και άμα φύγουν, άμα γύρνει ο εξορκισμός, δεν φεύγουν τα δαιμόνια και γιατί επανέρχονται, τι σας είπε. Επιλέγει ο ίδιος, ναι, από ό,τι μας εξήγησε ο Πάτερ, mm-hmm, επιλέγει ο ίδιος, δηλαδή είναι σαν να προκαλεί ξανά τα δαιμόνια, δηλαδή γίνεται ο εξορκισμός, καθαρίζει, αλλά μετά επιλέγει πάλι ο ίδιος να μπουν τα δαιμόνια μέσα. Να επιτρέψει. Να επιτρέπει ο ίδιος ακριβώς. Νικόλα, εσύ ήσουν μπροστά στον εξορκισμό. Τι συναισθήματα ένιωσες? Ήταν κάτι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή είχαμε παρακολουθήσει τον ντοκουμέντο που είχαμε δει σε παλαιότερη εκπομπή, ναι, αλλά άλλο είναι να το βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο είναι να είσαι εκεί. Που ήταν και η όθηση για να πας το Σάββατο στην Πελοπόννησο. Ήταν κάτι πραγματικό, πραγματικά δεν περιγράφεται με λόγια. Δηλαδή, φοβήθηκες? Δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκα, απλά συγκλονίστηκα. Η άλλη μου ερώτηση είναι πώς το ξεκαθάρισε ο πατέρας Σάβα σχετικά με το ποιος είναι δαιμονισμένος. Δηλαδή, κάτι μου έλεγες για φωτιά που νιώθουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Ναι. Μας είχε πει, όταν τον είχαμε ρωτήσει τον πατέρα Σάβα, πώς θα καταλάβουμε ή πώς θα καταλάβει κάποιος ότι είναι δαιμονισμένος. Μας είχε πει ότι αν κάποιος νιώθει ότι καίγεται μέσα του, ότι νιώθει ότι είναι συνέχεια άρρωστος, έχει πόνο κεφάλους, θέλει να κοιμάται, νιώθει περίεργα και πηγαίνει συνεχώς στους γιατρούς και ο γιατρός του λέει ότι δεν έχεις κάτι, δηλαδή είσαι υγιέστατος. Ναι. Τότε μας λέει μάλλον αυτός είναι δαιμονισμένος και πρέπει κατευθείαν, ναι, να καταφύγει σε ένα ιερέα, ναι, που γνωρίζει και ξέρει να διαβάσει τις ευχές του εξορκισμού, που από ό,τι μας είπε όλοι οι ιερείς γνωρίζουν. Απλά το πιο σωστό είναι ο ιερέας που κάνει τους εξορκισμούς, τον ακούσαμε και στη συνέντευξή του, ούτε να παίρνει λεφτά, ούτε να εκμεταλλεύεται τον κόσμο, mm-hmm, που πηγαίνει για τον εξορκισμό. Και γιατί να πούμε, Νικόλα, ότι ο πατέρας Σάβας ζει μέσα στην απλότητα, τη λιτότητα, ακριβώς, πολύ ταπεινά, σε ένα μικρό ξοκλήσι. Και για πόσα χρόνια κάνει αυτούς τους εξορκισμούς? Για 49 χρόνια. 49 χρόνια. Αυτούς τους εξορκισμούς δεν δέχτηκε ποτέ μα ποτέ ούτε να πάρει ένα σερ. Για μένα αυτό είναι αυτονόητο. Βεβαίως, εφόσον είναι ένα έργο άλλο αυτό που γίνεται. Ακριβώς. Πού είσαι? Κόπηκε η γραμμή? Κόπηκε η γραμμή? Δεν. Λοιπόν, να πάμε στον πατέρα Παρασκευά να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια. Και αμέσως μετά θα δούμε τι μας είπε και ο Παπασάβας για την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία και προσευχή. Όταν ήμουν φοιτητής είχα 2 εμπειρίες από παρουσία δαιμονισμένων. Ναι. Μια θυμάμαι ήμουν πρωτοετής φοιτητής στον ναό του Αγίου Αντωνίου στη Θεσσαλονίκη και ήμουν το οικοτροφείο της Μητροπόλεως. Και ήμασταν στον Εσπερινό του Αγίου Αντωνίου.
Οπότε είχαν φέρει εκεί ένα δαιμονισμένο. Θυμάμαι τον κρατούσαν 4-5 άνθρωποι για να μπορέσουν έτσι να το συγκρατήσουν από όλη αυτή την ενεργητικότητα την οποία του έδινε ο δαίμονας, ας πούμε, και δεν τον κρατούσε. Θυμηθείτε στο Ευαγγέλιο, λέει ο πατέρας, ότι δένεται, λέει, και με αλήσους, λέει ο γιος μου, λέει, ας πούμε. Σε τέτοιες καταστάσεις φτάνει ο δαιμονισμένος ή πολλές φορές πάει και βάλει τον εαυτό του, λέει, στη φωτιά ή στο νερό προκειμένου να καεί ή να πνιγεί. Ή πάει και μένει στα μνήματα ο δαιμονισμένος έξω από τον κόσμο. Και γίνεται ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων. Όντως, η αντίκριση ενός δαιμονισμένου όταν καταλαμβάνεται από τον δαίμονα, ναι, ενσπείρει στους ανθρώπους φόβο. Βλέποντας τέτοιες ενέργειες, και αν δεν προσέξετε στο πρόσωπο αυτού του ταλαιπωρημένου του ανθρώπου, είναι έκδηλη η παρουσία του Σατανά στο πρόσωπο. Κάτι παράξενο. Αν το προσέξετε, κάτι παράξενο. Αυτό, είναι έκδηλη, εκδηλότατη η παρουσία του Σατανά στο πρόσωπο του. Θυμάμαι λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια του Σπερινού, όταν είχαμε φτάσει στη Λυτή και έβγαζαν εκεί οι πατέρες την εικόνα του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος Αντώνιος, μέγας ασκητής, ο οποίος πολέμησε και κατά των δαιμόνων. Ενατενίζοντας την εικόνα του Αγίου, άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει μες στον ναό: «Αντώνιε, με κες ρε Αντώνιε», τέτοιο φωνάζει. Μέχρι που έφτασε η πομπή κοντά του. Όταν πέρασε η εικόνα από πάνω του, τότε αυτός έχασε τις αισθήσεις του, έγινε λιπόθυμος, ξάπλωσε κάτω, πολλοί πίστεψαν ότι πέθανε. Ήταν ακριβή αντιγραφή διηγήσεων της Καινής Διαθήκης. Αφού πέρασε η εικόνα και πήγε στον τόμο της για να γίνει η δέηση, σιγά σιγά ξεκίνησε να βρίσκεται στις αισθήσεις του και το αποτέλεσμα ήταν ότι θεραπεύτηκε. Για πάντα, όπως αυτόν τον ταλαιπωρό που η δεύτερη έχει. Περίπτωση που έτσι είχα μια πάλι εμπειρία, θυμάμαι ότι πάλι όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής, ήταν η πρώτη φορά που η εικόνα της Παναγία στο Άξιον Εστίν από το πρωτάτον του Αγίου Όρους βγήκε και πήγε στη Θεσσαλονίκη, στον ναό του Αγίου Δημητρίου. Εκεί στη διάρκεια μιας ολονύχτιας αγρυπνίας είχαν φέρει μια γυναίκα δαιμονισμένη. Και ήμασταν πάνω ψηλά στο γυναικονίτη του ναού του Αγίου Δημητρίου. Και πάλι αυτήν την τραβούσαν προκειμένου να την φέρουν προς την εικόνα της Παναγίας. Ούρλιαζε, φώναζε, τα βάζει με την Παναγία. Μέχρι που κατάφεραν να την περάσουν κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Και μετά σταμάτησε. Και μετά σταμάτησε όλος αυτός ο κικαιώνας. Και μια τρίτη φορά, αυτό το άκουσα από μαγνητοτενία αυτό το πράγμα. Και εκεί είναι πολύ φρικτό. Και εδώ είναι που ίσως χρειάζεται ένα σχόλιο σε σχέση με το πώς και πότε ο άνθρωπος καταλαμβάνεται από τον Σατανά. Όχι πότε ο Σατανάς πολεμεί τον άνθρωπο. Να κάνω μια διάκριση, διότι όταν μιλούσα προηγουμένως και λέγα δια των αισθήσεων ο Σατανάς πολεμεί τον άνθρωπο, είναι ένα. Βρίσκει είσοδο στον άνθρωπο για να τον ρίξει. Και χρησιμοποίησα την εικόνα που μου έχετε πει λίγο καταλαβίστικη του ωραίου, για παράδειγμα. Πότε η εικόνα του ωραίου γίνεται άγια και πότε η εικόνα του ωραίου γίνεται αμαρτωλή στον άνθρωπο. Ή πότε ο λογισμός του ανθρώπου είναι άγιος και τον ανυψώνει, ή πότε το ίδιο πράγμα, προσεγγίζοντας το με διαφορετικό λογισμό, τον ρίχνει. Πότε τον καταλαμβάνει, λοιπόν. Πότε τον καταλαμβάνει. Με βάση αυτή τη διήγηση. Όχι διήγηση, τη μαγντοφωνημένη, τον μαγντοφωνημένο εξορκισμό ενός δαιμονιζομένου, δηλαδή κάτι παρόμοιο όπως είδαμε, σε πολύ μεγαλύτερη έκταση χρόνου, πλην δεν είχαμε την εικόνα. Και γίνεται ένας έντονος διάλογος μεταξύ του ιερέως και του δαιμονιζομένου. Κάποια στιγμή εκεί το δαιμόνιο ομολογεί τον τρόπο με τον οποίο, να μου επιτρέψετε, δεν θα το πω, τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο δαιμονιζομένο. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά συγκεκριμένος αμαρτωλός τρόπος ζωής. Άρα, ένας αμαρτωλός τρόπος ζωής, ανεξέλεκτος πολλές φορές, και αν ο άνθρωπος δώσει δικαιώματα, μπορεί να γίνει αιτία δαιμονισμού του ανθρώπου. Αυτό ήθελα να ακούσω από την αρχή. Άρα, ένας τρόπος συγκεκριμένος ζωής ασωτής μπορεί να γίνει αιτία δαιμονισμού του ανθρώπου. Και ένα δεύτερο, αυτό μπορεί να φανεί λίγο παράξενο, όμως είναι μια ομοί πραγματικότητα. Όταν ο άνθρωπος πολλές φορές είναι υπόδουλος κατάρας. Όταν δηλαδή μας καταραστεί κάποιος, και επειδή η κατάρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενέργεια πάλι, επίνεια και ενέργεια του Σατανά, τότε δένεται ο άνθρωπος με την κατάρα
Ο καταραστής. Αυτός που καταράζεται δένεται πολλές φορές με την κατάρα και η κατάρα εκδηλώνεται ως δαιμονισμός, το αποτέλεσμα μάλλον της επιστρέφει κατάρας. Επιστρέφει σε αυτόν που την εξέφρασε. Είτε σε αυτόν που την εξέφρασε, είτε σε αυτόν που τον έχουν αλλά καταραστεί. Αλλά πάλι τον βρίσκει αδύναμο λόγω άσωτης ζωής. Άμα κάνει πνευματική ζωή, δεν υπάρχει περίπτωση, μας είπατε. Ναι, αν ο άνθρωπος φρουρείται δια της χάριτος του Θεού, τότε δεν μπορεί να τον αγγίξει καν θανάσιμο. Η πίεση ουμία αποθανείται. Δηλαδή, και αν είσαι αντικείμενο που πολυβολείσαι από κατάρες, εάν φρουρείσαι λόγω της ζωής σου από τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να σε αγγίξει κάτι. Η κατάρα όμως μπορεί να στραφεί σε αυτόν που την έβαλε έτσι άκουσα, και να δαιμονιστεί αυτός ή καμιά φορά μπορεί να δαιμονιστούν τα παιδιά του, τα εγγόνια του. Ή αν αυτός τον οποίον καταραζόμαστε, αν δεν είναι φρουρημένος από τη χάρη του Θεού, υπάρχει το ενδεχόμενο να εξελιχθεί αυτές οι κατάρες να εξελιχθούν πλήρως σε δαιμονική κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Τώρα το κατάλαβα.